Αναβολή για το 2025 παίρνει εγκατάσταση αντιντρόουν ασπίδας προστασίας σε 5 κρίσιμες υποδομές της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το Προεδρικό Μέγαρο, τις Κεντρικές Φυλακές, το Αρχηγείο Αστυνομίας και τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Στόχος του συστήματος, η αποτροπή προσέγγισης μη επανδρωμένων πτυτικών μέσων. Η εταιρεία που θα προχωρήσει στην εγκατάσταση του συστήματος ζήτησε παράταση λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ. Το αίτημα αναμένεται να αξιολογηθεί από την Επιτροπή. Τα όσα αποκάλυψε ο Αλφα περί εισαγωγής ναρκωτικών στις φυλακές μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθιστά επιτακτική την επίσπευση των διαδικασιών. Το σύστημα που κρίνεται αναγκαίο βάσει των νέων δεδομένων που ισχύουν διεθνώς στη στρατιωτική βιομηχανία επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία περί τα τέλη του 2024. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο Φιλελεύθερος, η εταιρεία που κέρδισε την προσφορά ζήτησε παράταση χρόνου από την αναθέτους αρχή που είναι η αστυνομία, καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ καθυστερεί την προμήθειά του. Σε βάθος τριετίας τοποθετείται η εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις κεντρικές. Το Υπουργείο Μεταφορών κατέληξε μετά από σχετική έρευνα στις προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί το σύστημα, στη βάση των οποίων θα αποταθεί σε συγκεκριμένες εταιρείες προκειμένου να υποβάλουν προσφορές. Πολύ ακριβά θα πληρώσουμε, όπως όλα δείχνουν, το πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήσεων.